έχουμε υποστεί ως συνταξιούχοι τις περισσότερες περικοπές σε συντάξεις. Έχουν καταπατήσει τα δικαιώματά μας στην κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την περίθαλψη. Όλες οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ βάλθηκαν να ρημάξουν τις ζωές μας. Προερχόμαστε από λαϊκές, εργατικές και αγροτικές οικογένειες. Ξέρουμε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να φορτώσει τα βάρη της κρίσης στο λαό. Γνωρίζουμε ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Αντιλαμβανόμαστε πως το επέσχυντο νομοσχέδιο είναι η συνέχεια του νόμου και της τάξης. Υπηρετεί τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χτύπημα της εργατικής τάξης. Τα μέλη της κίνησης αποστράτων αστυνομικών αισθανόμαστε το βάρος της ευθύνης. Νιώθουμε την ευθύνη ως απόστρατη έναντι στις οικογένειές μας και στο λαϊκό κίνημα. Νιώθουμε και την ευθύνη ενάντια στους εν ενεργεία συναδέλφους μας, αστυνομικούς. Είναι φανερό πως η κυβέρνηση θα τους χρησιμοποιήσει ενάντια στο λαό. Είναι φανερό πως θα εντείνει την καταστολή για να περάσει τα νέα αντιλαϊκά μέτρα. Καλούμε τους εν ενεργεία αστυνομικούς να μην ταυτιστούν με τη βαρβαρότητα της καταστολής, να μην σηκώσουν τα γκλόμπ ενάντια στο λαό, να μην ρίξουν τα χημικά εναντίον του, να αγωνιστούν και οι ίδιοι και να διεκδικήσουν και τα δικά τους δικαιώματα, να σταθούν αλληλέγγυοι στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού. Φίλες και φίλοι, η κίνηση αποστράτων αστυνομικών καταδικάζει το αντιδραστικό νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Καταδικάζει όλα τα μέτρα καταστολής που παίρνει η κυβέρνηση. Πιστεύουμε πως δουλειά της αστυνομίας πρέπει να είναι μόνο η αντιμετώπιση του εγκλήματος. Καλούμε όλους απόστρατους και εν ενεργεία αστυνομικούς να καταδικάσουν το νομοσχέδιο. Να το αποσύρει η κυβέρνηση έστω και την ίστατη στιγμή. Να μπορεί ο αγωνιζόμενος λαός να ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο. Καλούς αγώνες!